Δεν απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά, έτσι. Να συμπληρώσω το σωστό. Δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο το ποτάμι. Καλά, δεν απαντώ σε αυτό. Θα απαντήσω στην ουσία. Συμφωνώ να γίνει κυβέρνηση συνεργασία, δεν γίνεται αλλιώς. Το θέμα είναι ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Τι εννοώ. Δηλαδή προγραμμα... αυτό λέει και η Δημοκρατική Αριστερά, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, αλλά θα σας πω ποια λεπτομέρεια. Λέμε για προγραμματικό πλαίσιο, λέμε για το πλάνο που θα κυβερνήσει τη χώρα. Το θέμα είναι να καταλήξουμε σε 5, 10, 20 πράγματα, εντάξει, 20 βασικούς άξονες, όπου εκεί σε αυτά τα 20 να στριχθούμε. Γιατί. Που να τηρούνται όμως. Και σε αυτά τα 20. Και σε αυτά τα 20, και σε αυτά τα 20 που να, τι σημαίνει που να τηρούνται, να υπάρχει ένα διαρκές σύστημα ανάδρασης. Να υπάρχει κάποιος και... που να είναι δίπλα και να σε τσιγκλάει, αν ξεφεύγεις από το στόχο. Και χρονοδιαγράμματος. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ. Δηλαδή η λεπτομέρεια είναι. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι υπήρχαν προγραμματικά πλαίσια με 500 εξαγγελίες. Έτσι, με υποσχέσεις, το οποίο αναλύονταν σε υποϋποσχέσεις κτλ. 20 συγκεκριμένα πραγματάκια, τα οποία θα κληθούμε να τα συζητήσουμε όλοι στο τραπέζι, να δούμε αν συμφωνούν, αν έχει κάποιο ένσταση πάνω σε ένα αυτό, σε κάποια αλλαγή κτλ. Και να υπάρχει ένα σύστημα συνεχώς ανάδρασης. Κάποιος που θα ελέγχει αυτόν που θα ελέγχει, εντάξει, σε οργανωμένη βάση. Αυτό είναι. Ακόμη το ποτάμι βέβαια δεν έχει καταλήξει, που είναι και απολύτως δικαίωμά του να μην έχει καταλήξει, σε ποια ευρωομάδα θεωρεί ότι όλο αυτό το οποίο. Εντάξει, αυτό υπάρχει καιρό. Σε 2 μήνες μετά τις ευρωεκλογές, τότε θα προταθεί.